Λοιπόν, εμείς τώρα να αλλάξουμε τελείως είδηση και να πάμε στον Δημήτρη Λάπα τηλεφωνικά. Καθώς, Δημήτρη, βρέθηκαν επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα στο Αιγάλεο. Τι περί τίνος πρόκειται? Λοιπόν, Εύα, καλό μεσημέρι. Πριν προχθές, στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 4 περίπου, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος με την αστυνομία περιβάλλοντος έκαναν έφοδο σε μια ιδιωτική κλινική στο Αιγάλεο, όπου τελικώς εντόπισαν 600 κιλά επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, είτε να έχουν απορριφθεί στους κοινούς κάδους από οικιακών απορριμμάτων έξω στον δρόμο, είτε να είναι σε συνθήκες άθλιες μέσα στις εγκαταστάσεις της κλινικής. Βλέπουμε, συγγνώμη Δημήτρη που σε διακόπτω, όσο μας περιγράφεις και μας δίνεις το ρεπορτάζ και τις αποκλειστικές φωτογραφίες που μας έστειλες, που βεβαίως φωτογραφίζουμε τον καλύτερο τρόπο αυτά που μας περιγράφεις, Δημήτρη. Λοιπόν, σε άθλιες συνθήκες μέσα στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου φυλάσσονται ένα μέρος των ιατρικών αυτών επικίνδυνων αποβλήτων και τα άλλα, όπως είπαμε, σε κάδους είχαν απορριφθεί κοινών οικιακών απορριμμάτων. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι οι συγκεκριμένοι κάδοι βρίσκονται ακριβώς στο προάβλιο του πρώτου βρεφονηπιακού σταθμού Αιγάλεο της Ευαγγελίστριας, δηλαδή εκεί που υπάρχουν παιδάκια 3, 4, 5 και 6 ετών. Οι ασυνείδητοι είχαν πετάξει τα επικίνδυνα νομισματικά μολυσματικά απόβλητα από το νοσοκομείο. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής εχθές παρεπέμφθη στον εισαγγελέα και τελικώς σήμερα του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ και περιοριστική όρη. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι το πρόστιμο αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι πάρα πολύ μικρό, Εύα. Σε σχέση με τον κίνδυνο. Σε σχέση με τον κίνδυνο και αν σκεφτείς το εξής, πόσα χρήματα κέρδισε εντός ή εκτός εισαγωγικών ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης κλινικής, αναλογιζόμενοι ότι η τελευταία φορά που έστειλε μολυσματικά απόβλητα στον αποτεφρωτήρα στο Δημήτρη της Φυλής ήταν τον Ιανουάριο του 2013. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Λάπα, να επιστρέψουμε στις...